βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, κ. Γιάννης Πασχαλίδης, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τα πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα συσκευαστήρια, οι τουριστικές επιχειρήσεις και ο τομέας της εστίασης όσο αφορά το ζήτημα της ασφάλισης των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, ο βουλευτής ενημέρωσε την Υπουργό για την ανάγκη δημιουργίας καινούριων εργαστηρίων που να ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία της ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔΕΠΑΣ Μαθητείας. Όπως μάλιστα δηλώνει ο βουλευτής, ευχαριστώ θερμά την Υπουργό για τη σημερινή συνάντηση. Συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις για ζητήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας προς εξεύρεση λύσεων. Με την Υπουργό συναντήθηκα με την Υπουργό την κυρία Κεραμέως, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους ασφαλισμένους στα συσκευαστήρια, σαν εργάτη γης και σαν οίκα. Εκεί πήγα, δηλαδή κάπου ασφαλίζονται οι εργάτες γης που είναι στα χωράφια και κάποιοι ασφαλίζονται όσοι είναι μέσα στα συσκευαστήρια με οίκα. Εκεί υπάρχει μια διαφορά και πήγα να ενημερώσω την Υπουργό για αυτό το πρόβλημα. Όπως υπάρχει πολλές φορές στα συσκευαστήρια, οι αγρότες για λόγω των μη καλών συνθηκών αργούν με τη συγκομιδή τους ώστε να παραδώσουν το προϊόν τους στα συσκευαστήρια. Περνάει το ωράριο των υπαλλήλων που περιμένουν μέσα στα συσκευαστήρια και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα που θέλουμε να το διευθετήσουμε. Και επίσης την ενημέρωσα για τα σχολεία του ΑΕΔ. Ξέρετε, εγώ διατέλεσα επί χρόνια εκπαιδευτικός και διευθυντής στα σχολεία του ΑΕΔ. Τα σχολεία του ΑΕΔ αυτή τη στιγμή περνάνε μια κρίση και πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμίσουμε τα εργαστήρια. Ενημέρωσα λοιπόν για όλα τα σχολεία του ΑΕΔ, δεν μιλάω για την Καβάλα. Ενημέρωσα λοιπόν την Υπουργό, που είναι η υπεύθυνη στο Υπουργείο, στον ΟΑΕΔ, ας το πούμε ΔΥΠΑ, ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε τα εργαστήρια. Και επειδή αυτή τη στιγμή το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών του ΑΕΔ πλέον έχει ταξιδοτηθεί το περισσότερο, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ένα νέο εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά, γιατί η μόνη σχολή που μπορεί να βγάλει τις κατάλληλες τεχνίτες είναι τα σχολεία του ΑΕΔ. Και αυτό το είπα φυσικά και παρουσία και του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Την ενημέρωσα λοιπόν, θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις ώστε να μπορέσουμε να στηρίξει αυτή τη νέα προσπάθεια για την ανάπτυξη των σχολών του ΑΕΔ. Είδαμε τουλάχιστον από πλευράς της Υπουργού να είναι κάτι εφικτό, ναι, αυτό, ναι, που ζητάτε. Ναι, ναι, η Υπουργός έδειξε ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε ότι ήταν και στο Υπουργείο Παιδείας και η ίδια αυτή τη στιγμή που τα εργαστήρια έχουν τελειοποιηθεί στα ΕΠΑΛ οφείλονται στην πρώην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως. Τέλεια. Γιατί αυτή τη στιγμή τα εργαστήρια είναι πάρα πολύ καλά στα ΕΠΑΛ.